κάνει η επόμενη και ο Ντικάπριο. Διότι τέτοιοι ρόλοι 6 χρόνια, όχι 3, 6 χρόνια του πάνε πριν. Θες, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ προετοιμασία και πάρα πολύ προσοχή. Και δεν είναι απλά θέμα επικαιρότητας λόγω Bruce Caitlin Jenner. Mm-hmm. Απλώς τώρα δόθηκε περισσότερη προσοχή και μάλιστα όχι μόνο με αυτήν την ταινία, αλλά και με μια τηλεοπτική σειρά που σκίζει στην Αμερική και λέγεται Transparent. Mm. Και είναι ιστορία ενός γονέα, ενός άνδρα κάποιας ηλικίας. Το παίζει ο Jeffrey Tambor και έχει πάρει όλα τα τηλεοπτικά βραβεία. Που προσπαθεί και αυτός να έχει μια ζωή ως trans, ως γυναίκα πια. Και μια ταινία με την Elle Fanning που θα βγει και πάλι παίζει ένα κορίτσι που γίνεται άντρας. Υπάρχει πάντως μια κινητικότητα επάνω στο θέμα και μια προσπάθεια για ένα θέμα που προκαλεί το μίσος και την αγάπη. Διχάζει πλήρως τον κόσμο. Ακόμα δεν έχει απορροφηθεί. Και όπως είπε και ο άνθρωπος αυτός, φαντάσου να μπει στη θέση ενός ανθρώπου τέτοιου 100 χρόνια πριν που ήταν ο πρώτος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και το μεγαλείο. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και έπεται την αύριο ή μεθαύριο η κοπέλα που είναι το It Girl της χρονιάς, η Αλίσια Βικάντερ, που την είδες και στις χρυσές σφαίρες και ήταν όντως η πιο κομψή, που είναι και αυτή υποψήφια για Όσκαρ και μας μίλησε και εκείνη για την ταινία. Μπράβο, Θοδωρή μου. Εγώ ευχαριστώ. Θοδωρή μου, μπράβο και περιμένω να μπει το καλοκαίρι, να μακρύνεις μαλλί και να μαυρίσεις. Άλλο πράγμα ήσουν στη συνέντευξη. Ελένη. Δεν έχεις κραγιόν, παιδί. Το κραγιόν δεν έχω, παιδιά, ξέρετε γιατί. Γιατί νιώθω ότι σκάνε τα χείλια μου σήμερα και τα δαγκώνω συνέχεια, του έχω αλλάξει τα φώτα. Και έχω και τον Σταύρο μου λέει: δεν θα έχει τίποτα να φάσει λίγο, τα φάγε τελείω. Ναι, θέλω να πάω να βάλω λίγο βοτήριο κακάο. Κάτι λίγο, ένα μαλακτικό χιλιόν. Λοιπόν, για πάμε λίγο στον Βασίλη.